Η τσεχική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως σταματούν οι έκτακτοι έλεγχοι που είχε εφαρμόσει στα σύνορα με τη Σλοβακία λόγω των μεταναστευτικών ροών. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Τσεχία έχει αυξήσει ραγδαία τις συνοριακές της δυνάμεις, προσπαθώντας να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση, κάτι που κατάφερε, όπως λένε οι αρχές. Οι έλεγχοι στα σύνορα Σλοβακίας-Τσεχίας σταματούν. Αυτό σημαίνει ότι από τις 5 Φεβρουαρίου δεν θα υπάρχει μόνιμος συνοριακός έλεγχος και θέλω να το ξαναπώ, δεν θα υπάρχει μόνιμος έλεγχος. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνουν εκεί 70 αστυνομικοί σε βάρδιες για ενισχυμένη επιτήρηση τόσο κοντά στα επίσημα συνοριακά περάσματα όσο και στις διπλανές εκτάσεις. Οι έλεγχοι δεν θα πραγματοποιούνται μόνο στο επίσημο πέρασμα, αλλά και τυχαία σε διάφορα σημεία. Οι συνοριοφύλακες λένε πως η κατάσταση έχει ηρεμήσει και οι ροές μεταναστών έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή την περίοδο το μεταναστευτικό κύμα έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω, περνάει μονοψήφιος αριθμός ανθρώπων. Την ίδια στιγμή πάντως έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 9 και 10 Φεβρουαρίου, με το μεταναστευτικό ζήτημα να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.